Καλώς ήρθες στην πρώτη μας ανάλυση που κάνουμε για το 2024. Καλή χρονιά σε όλους, χρόνια πολλά. Σας ευχαριστώ για τη στήριξη, για τα θετικά σας μηνύματα, για αυτά τα οποία γράφετε, για τα email τα οποία μου στέλνετε. Σας εύχομαι και εγώ μέσα από την καρδιά μου το 2024 να είναι ένα μαγικό, ονειρικό, θετικό, πολύ θετικό σε όλα τα επίπεδα 2024 για εσάς. Να σας πω κάτι όμως, τώρα θα μου πεις. Ωραία, μας τα είπες τις καλές χρονιές, τώρα τι θα μας πεις. Να προσέξετε, εσείς που με ακούτε, έτσι, ισχύει η ανάλυση, ισχύει για αυτούς που θα ακούσουν την ανάλυση, θα δουν το βίντεο, είτε άμεσα, είτε πιο μετά, είτε μετά από κάμποσο καιρό. Το 2024 έχει μία κρυφή δόνηση. Μας κάνει τον αριθμό 8. Ο αριθμός 8 συνδέεται με την επιτυχία, με τις επιχειρήσεις, τα επαγγελματικά. Συνδέεται όμως και με τη χρεοκοπία. Θέλει λοιπόν μεγάλη προσοχή, διότι θα ακούσουμε κανόνια, είτε σε παγκόσμιο επίπεδο, είτε στην αγορά γενικότερα, στην ελληνική αγορά. Θα δούμε προσπάθειες κατάχρησης, δηλαδή να βγει κέρδος μέσα από πονηρούς, πολύ πονηρούς τρόπους, όχι με νόμιμα μέσα. Λοιπόν, και γενικά θέλει προσοχή και πολλοί θα προσπαθήσουν να τζογάρουν, θα προσπαθήσουν δηλαδή και σε ατομικό επίπεδο να κάνουν ένα ρίσκο. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή να αναλύσετε όλα τα δεδομένα. Εγώ απλά σας το λέω έτσι ενημερωτικά, όποιος θέλει εννοείται, το ακολουθεί ή όχι. Το 8 όμως ναι, μπορεί να είναι και μια χρονιά στην οποία μπορούμε να βελτιώσουμε την οικονομική μας κατάσταση. Είτε κάνοντας δικές μας κινήσεις προσωπικές, είτε κάνοντας κινήσεις με άλλους ανθρώπους συνεργασίες. Εντάξει, θέλει όμως προσοχή. Διότι πίσω από το 8 κρύβεται ο αριθμός 44, που στην αριθμολογία ο αριθμός 44 σημαίνει είναι μεν κέρδος, σημαίνει όμως και χρεοκοπία. Το κέρδος έρχεται πολύ δύσκολα. Τα δύο τεσσάρια τα οποία βγαίνουν είναι δύσκολοι αριθμοί στην αριθμολογία. Είναι από τους δύσκολους αριθμούς που σημαίνει ναι μεν, αλλά θα πρέπει όμως να πετύχεις και να κάνεις. Πάμε όμως τώρα να δούμε το εξής. Επίσης να σας πω ότι έχουμε φτάσει πλέον τους 18.500 συνδρομητές. Δείχνεται επίσης πολύ τεράστιο μεγάλο ενδιαφέρον για το site μου, το akastarot.gr. Μπορείτε να μπείτε, υπάρχουν πάρα πολλές υπηρεσίες. Χαίρομαι πάρα πολύ, το έχω γράψει και στην κοινότητα, διότι είναι ένα site το οποίο πλέον προσφέρει, το οποίο ναι, σιγά σιγά έχει γίνει ένα από τα πιο πληρέστερα, ολοκληρωμένα αν θέλετε sites, τα οποία περιλαμβάνει πάρα πολλά κομμάτια αριθμολογίας, αριθμολογικές επιλογές, καρμικό πεπρωμένο, συμφωνία πεπρωμένων, δίδυμες φλόγες, αδελφές ψυχές, το δικό σας το πεπρωμένο, δρόμοι ζωής, επεξηγήσεις, καρμική κύκλη, μεγάλη κύκλη, δηλαδή πολλά πράγματα τα οποία μπορούν να σας διαφωτίσουν γενικότερα. Και αν σας προβληματίζουν να πάρετε ίσως και κάποιες απαντήσεις. Φυσικά εννοείται ότι χρειάζεται μια ολοκληρωμένη μέθοδο αριθμολογίας κάποιος για να μπορέσει να έχει όλη την εικόνα, αλλά και αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά και μπορείτε να βγάλετε πολύ χρήσιμα συμπεράσματα. Παραδείγματος χάρη στο καρμικό πεπρωμένο του ονόματος, εκεί μπορείτε να βάλετε το όνομά σας, το επώνυμό σας και του ανθρώπου το οποίο σας ενδιαφέρει και βλέπετε αν έχετε καρμικά χρέη. Καρμικά χρέη, όχι μαθήματα, έχει διαφορά και να δείτε εκεί τι γίνεται. Λοιπόν, εδώ τώρα πάμε να δούμε με τις επιλογές τις οποίες έχουμε ήδη βάλει. Έχει τρέξει και ένας διαγωνισμός στην κοινότητα, μάλλον μια ψηφοφορία, όπου ψηφίζετε γενικά κρίσταλο. Δηλαδή έχουμε βάλει επιλογές μάτι της τίγρης, καρνεόλι, σελενίτης και αμέθιστος. Οι επιλογές, και είναι ωραίο αυτό το οποίο βλέπεις γενικά και την τάση του κόσμου, θα επιλέξω και εγώ βεβαίως. Βλέπεις λοιπόν, μάλλον η όλη έννοια της ψηφοφορίας που έβαλα και της ανάλυσης που θα κάνουμε έχει να κάνει με το τι έχεις ανάγκη εσύ να πάρεις ως μήνυμα, τι έχεις ανάγκη αυτή τη στιγμή εσύ, πού να βασιστείς για να μπορέσεις να πάρεις απαντήσεις σε αυτά τα οποία σε απασχολούν, όποιο και να είναι αυτό το κομμάτι, έτσι. Είτε είναι αισθηματικά, ερωτικά, επαγγελματικά, συνεργατικά, με ανθρώπους, συνεννόηση, ό,τι και να έχει, εντάξει. Θα σε βοηθήσει αυτή η επιλογή σου. Εννοείται τώρα, εντάξει, έγινε ψηφοφορία. Φυσικά στην διάρκεια τώρα της ανάλυσης που θα κάνουμε μπορείς να αλλάξεις, φυσικά εννοείται, ή να πάρεις και τα μηνύματα από όλες τις επιλογές για να έχεις μια ολοκληρωμένη άποψη. Πάμε όμως τώρα να δούμε. Έχουμε λοιπόν μάτι της τίγρης. Το μάτι της τίγρης είναι ένας πολύ ωραίος κρίσταλος, τον έχω και εγώ, όπου μας δίνει δύναμη και θάρρος. Και είναι και η επιλογή που θα κάνω εγώ, η πρώτη επιλογή δηλαδή, το μάτι της τίγρης είναι η δύναμη και το θάρρος.
Πάμε τώρα να δούμε με ποιο deck θα δουλέψουμε. Ένα λεπτό. Και να ξεκινήσουμε. Με ποιο deck δουλεύουμε. Δουλεύουμε. Ο ακόλουθος είναι το 11. Είναι το 2. Άρα με αυτό εδώ πέρα το deck. Εντάξει. Ωραία. Και θα δείτε. Έχω επίσης τώρα επιλέξει, όπως θα δείτε εδώ, Κρόνο, Πλούτονα. Θα δούμε τις επιρροές, τι έχουν να μας πούνε. Και μία επιλογή από τη Σελήνη. Για να έχουμε το δικαίωμα να μάθουμε τελικά με το τι χρειάζεται. Λοιπόν, η πρώτη επιλογή που έχει να κάνει με το μάτι της Τίγρης, χρειαζόμαστε δύναμη και θάρρος. Οτιδήποτε σας απασχολεί, λοιπόν, έχει να κάνει ότι θα χρειαστεί να στηριχθούμε στα πόδια μας, να έχουμε θάρρος, να έχουμε αυτοπεποίθηση, να έχουμε αποφασιστικότητα, να μην φοβόμαστε, να προχωράμε, ναι, με τις δυσκολίες ο καθένας, έτσι, με την ευαισθησία του ο καθένας, με τη στεναχώρια του ο καθένας, ναι. Πρέπει όμως να σηκωθούμε και να προχωρήσουμε ό,τι και να είναι αυτό. Είναι ερωτικά, είναι διαζύγιο, είναι κακές σχέσεις, είναι επαγγελματικά, είναι οικονομικά, είναι δυσκολίες, είναι ασυνεννοησία, είναι παρεξηγήσεις, είναι το χάλασε μια φιλία, ό,τι και να είναι. Εντάξει, λοιπόν. Εγώ αυτό που θα κάνω τώρα, λοιπόν, φίλες και φίλοι, είναι το εξής. Μία κάρτα, λοιπόν, που θα επιλέξω είναι για τον πλανήτη Κρόνο, καρμικός πλανήτης, και τι έχει να μας πει, ποιο είναι το μήνυμά του. Το δεύτερο είναι ο Πλούτονας, όπου έχει πάει πλέον στον υδροχό, μπαίνει στο ζώδιο του υδροχώου για τα επόμενα 15 χρόνια, δηλαδή μέχρι το 2043 περίπου. Οπότε εκεί, λοιπόν, φεύγει από τον εγώ καιρό, εκεί σημαίνει η δόμηση, γιατί και ο Πλούτονας σημαίνει η δόμηση, σημαίνει όμως και η επανάσταση, σημαίνει και το κρυφό, σημαίνει και στον υδροχό ότι τα πράγματα τα οποία χρειάζεται να έρθουν στο φως και να γίνουν επαναστάσεις και να γίνουν αλλαγές, πολλές δομικές αλλαγές. Ας ξεκινήσουμε πρώτα από την προσωπική μας ζωή, έτσι. Λοιπόν, μισό λεπτό και μία κάρτα εδώ για το... Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν. Θα σας τα εξηγήσω τώρα εδώ και πάμε να δούμε, να φτιάξουμε και το υπόλοιπο κομμάτι. Τι έχουμε, Πλούτονας, λοιπόν. Λοιπόν, μισό λεπτό, θα σας πω τι έκανα, ωραία. Αυτό που έκανα είναι, δίνω ο αριθμός 22 εδώ, οπότε μέτρησα 22 κάρτες για να βγάλω την κάρτα η οποία χρειάζεται και θα μετρήσω τώρα και για τον Κρόνο. Και πάμε. 19 είναι ο Κρόνος εδώ, σε αυτή την κάρτα, έτσι, μην μπερδευτούμε, λοιπόν, σε αυτή την αποτύπωση. Αυτή εδώ. Και μου έπεσε και αυτή εδώ, οπότε θα τη χρησιμοποιήσουμε. Ωραία, λοιπόν. Δυνατές κάρτες, δυνατές ενέργειες. Να ξεκινήσω από τη Σελήνη. Η Σελήνη, λοιπόν, τι μας λέει. Η Σελήνη, λοιπόν, φίλες και φίλοι, λέει ένα μήνυμα. Το οποίο είναι ότι η αφοσίωσή σου, το πείσμα σου, είναι σε μία διαρκή κατάσταση τεστ. Περνάμε δηλαδή τεστ, η αφοσίωσή μας. Η αφοσίωση στο επαγγελματικό κομμάτι, η αφοσίωση, θέλετε, στο ερωτικό κομμάτι, η αφοσίωση στις αξίες μας, στο ήθος μας, στις πεποιθήσεις μας, στις ηθικές μας αξίες, η αφοσίωσή μας στο θεϊκό κομμάτι, στην πίστη μας, όλα αυτά. Λοιπόν, μισό λεπτό, αυτό εδώ και αυτό εδώ έπεσε μόνο του και αυτό εδώ που τράβηξα εγώ μετά. Λοιπόν. Έλατε εδώ να δούμε κάποια πράγματα. Ο πλανήτης, λοιπόν, εδώ, ο Κρόνος, ο οποίος σχετίζεται σε ένα επίπεδο και με το θάνατο, στην κλασική αστρολογία, έχει να μας πει το εξής. Έχει να μας πει δύο περίεργες κάρτες. Έχουμε να κάνουμε με το 2 πεντάκτηνο και έχουμε να κάνουμε εδώ πέρα και με την κάρτα του θανάτου. Το 2 πεντάκτηνο, 2 μπαστούνι, έκανα λάθος. Μπερδεύτηκα. Ο Κρόνος μας μπερδεύει, λοιπόν. Το δύο μπαστούνι, φίλες και φίλοι, είναι μια από τις καλές κάρτες που σημαίνει όμως θέλω να αφήσω πίσω μου όλο το παρελθόν.
Προσέξτε να δείτε πώς φτιάχνεται η όμορφα ιστορία μας εδώ. Θέλω να αφήσω το παρελθόν, θέλω να αφήσω πίσω ό,τι με έχει πληγώσει, ό,τι με έχει στεναχωρήσει. Κάνω σχέδια για το μέλλον. Έχω την ενέργεια, αυτό είναι πολύ σημαντικό, ή αν δεν έχω την ενέργεια, το μάτι της τίγρης που λέει για δύναμη και θάρρος, σημαίνει πρέπει να βρεις την ενέργεια για να βρεις μπροστά και να προχωρήσεις μπροστά. Να κοιτάς μπροστά, να σχεδιάσεις το μέλλον σου. Σε όποιο επίπεδο και να είναι αυτό. Και έρχεται λοιπόν και η κάρτα του θανάτου, η οποία σου λέει αναγκαστικά το μεγαλύτερο μάθημα της ζωής, ότι είναι κλείνουν κύκλοι. Πολλές φορές κλείνουν με έναν δύσκολο τρόπο και βιώνουμε την απώλεια. Είναι μέρος της ζωής. Όταν το καταλάβουμε αυτό, ότι δεν είναι τιμωρία, ότι στην ουσία είναι μέρος της ζωής, ότι όλα αυτά συμβαίνουν όχι μόνο σε εμάς και σε άλλους ανθρώπους, ότι όλοι περνάμε δύσκολα, περνάμε τις δικές μας δυσκολίες, πώς θα τις ξεπεράσουμε. Αυτό που μας διδάσκει λοιπόν αυτή και αυτή εδώ πέρα η κάρτα, είναι με δύναμη και θάρρος. Ο Κρόνος φέρνει όντως καρμικά μαθήματα, θα τα περάσουμε. Μπορείτε να δείτε ένα αστρολογικό σας χάρτη. Αν έχετε Κρόνο ανάδρομο, σημαίνει ότι σε αυτή τη ζωή, σε αυτή την ενσάρκωση, θα περάσετε αρκετά μαθήματα καρμικά, γιατί ο σκοπός είναι η ψυχή να μάθει. Υπάρχει λοιπόν το εξής, επειδή με έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές και το λέω, να σας πω και αυτό, ότι υπάρχει στον Πλούταρχο μία φράση που μιλάει για τα ελευσίνια μυστήρια, εν πάση περιπτώσει, και λέει ότι στη Σελήνη οι ψυχές, οι ψυχές στη Σελήνη περιμένουν για να κατέβουν στη γη, να ενσαρκωθούν για να γίνουν στρατιώτες. Όλοι οι αρχαίοι, όταν μιλάγανε και μέσω μυθολογίας, μιλάγανε με γρίφους, επίτηδες, διότι θέλανε να κρύψουν τα μηνύματά τους, να μην είναι τόσο ανοιχτά στον κόσμο, ο οποίος θα τα κοροϊδέψει, δεν θα καταλάβει κτλ. Ή να μπουν σε μία φάση γελιοποίησης. Λοιπόν. Το μήνυμα ξέρετε ποιο είναι. Σας το λέω γιατί ταιριάζει με αυτό εδώ πέρα το μήνυμα και με τη Σελήνη. Ταιριάζει λοιπόν το μήνυμα εδώ και λέει ότι οι ψυχές, όσες ψυχές έρχονται, ερχόμαστε εδώ, ενσαρκωνόμαστε και ερχόμαστε με οποιοδήποτε τρόπο, με οτιδήποτε να περάσουμε, τι γινόμαστε? Στρατιώτες. Γινόμαστε πολεμιστές. Ο καθένας γίνεται ανάλογα με το χάρτη του. Δες τον Άρη σου, αν έχεις ας πούμε Άρη σε ζώδιο νερού, είσαι πολεμιστής του φωτός. Αν έχεις τον Άρη σου σε φωτιά, γίνεσαι πραγματικός πολεμιστής. Έτσι γίνεσαι δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος θα μπει στην πρώτη τη γραμμή, ας πούμε. Και μπορεί να έχεις κάποιο αξίωμα, να πας στρατό, αστυνομία κτλ. Αν έχεις Άρη σε σταθερά ζώδια, έχεις έρθει με τη δύναμή σου λοιπόν να χτίσεις, να φτιάξεις πράγματα, κάτι στέρεο, προκειμένου όμως να το δώσεις και στους υπόλοιπους ανθρώπους. Μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, κάποιος να είναι αρχιτέκτονος, πολιτικός μηχανικός, να είναι να σχεδιάζει ρομπότ, να σχεδιάζει, ξέρω εγώ, διαστημόπλαια, οτιδήποτε και να είναι. Ή και κάτι πολύ απλό, έτσι. Αυτές είναι βέβαια λίγο αρχιετυπικές ιδιότητες, αλλά έχουμε έρθει λοιπόν σε αυτή την ενσάρκωση, σε αυτή τη ζωή, για να πολεμήσουμε. Εδώ λοιπόν ο Πλούτονας μας φέρνει δύο κάρτες. Και οι δύο κάρτες λοιπόν εδώ έχουν να κάνουν με το νερό. Έχουν να κάνουν με τη Σελήνη. Η Σελήνη φυσικά συνδυάζεται ακριβώς με τους φόβους. Να μην φοβόμαστε, να πηγαίνουμε πολύ μπροστά, να έχουμε δύναμη, να βρίσκουμε τη δύναμη. Ξέρετε, ναι, μπορεί να το χτίσουμε. Και άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν τόσο πολύ αυτοπεποίθηση, είναι πιο έτσι, μπορώ να σου το πω, έτσι λίγο πιο πίσω, πιο ευαίσθητοι, μπορούν να βρουν τη δύναμη και να βγουν μπροστά. Άρα το επόμενο διάστημα ή σε αυτό το οποίο σε απασχολεί είναι η δύναμη και η αυτοπεποίθηση. Είναι η δική σου εσωτερική γαλήνη μέσα από την αυτοπεποίθηση. Ξέρεις τι ωραίο πράγμα είναι να έχει κάποιος αυτοπεποίθηση, έστω και σε ένα επίπεδο και λίγο σαν υποκρισία. Το φοράς σαν ενέργεια, γιατί αυτό μας λέει ο Πλούτονας, αυτό μας λένε οι κάρτες, είναι η μεταμόρφωση. Και ο θάνατος εδώ έχει να κάνει με την εσωτερική μας μεταμόρφωση, να αλλάξουμε τον εαυτό μας. Για να προχωρήσουμε σε αυτή τη ζωή η οποία είναι δύσκολη σε πολλά επίπεδα. Η Σελήνη βεβαίως έχει μια θετική αποτύπωση, είναι η διέστησή σου, είναι η ψυχή σου, άκουσε την ψυχή σου. Είμαστε άνθρωποι ευαίσθητοι, αυτό είναι γεγονός, και αυτό είναι και από το γεγονός ότι βγαίνει και ένας εδώ βασιλιάς κούπα. Όμως έχουμε και μια βασίλισσα εδώ πέρα. Πού σημαίνει το εξής, ότι οι οποίοι κοιτάνε στο μέλλον, και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Διότι και αυτός έχει δύναμη, ήρεμη δύναμη, έχει τη διέστησή του ως δύναμη,
Έχει το σκανάρισμα, δηλαδή το φίλτρο που έχει και καταλαβαίνει τους ανθρώπους, οπότε αυτό είναι ένα μεγάλο προσόν και μπορείς να καταλάβεις όλο το παρασκήνιο το οποίο παίζεται σε όλα τα επίπεδα. Που άλλοι δεν μπορούν να το συλλάβουν και μπορούν να σου πούνε, έλα μωρέ σιγά, δεν είναι έτσι. Εσύ διαισθητικά, ψυχικά, διότι έχεις αυτή την ικανότητα, συνδέεσαι με αυτό, θα σου πρότεινα να πάρει και το μάτι της τίγρης. Προς Θεού, τώρα εννοείται όποιος θέλει, έτσι δεν είναι υποχρεωτικό, να το φοράς, να το έχεις πάνω σου, στην τσάντα σου, ξέρω εγώ τι. Είναι ένας μικρός κρίσταλος τώρα, έχω μάτι της τίγρης, αλλά το έχω μέσα τώρα, τέλος πάντων. Λοιπόν. Και να το έχεις να σου δίνει δύναμη και να προχωρήσεις αυτή τη ζωή, διότι υπάρχουν και όμορφα πράγματα εδώ. Εντάξει, οι κάρτες εδώ, δηλαδή ο θάνατος, περιτριγυρίζεται και από κάρτες οι οποίες δίνουν γύρω-γύρω άλλη δύναμη. Και η βασίλισσα εδώ σημαίνει ότι μπορεί να έχεις βοήθειες, είναι ή μια γυναίκα, μπορεί να είσαι εσύ, μπορεί να είναι μια φίλη, που όμως τι έχει να σου πει σαν κάρτα γενικά ο συμβολισμός, είναι ότι το μέλλον σου είναι λαμπρό, διότι δεν θα μασήσεις. Κοίταξε να δεις, φεύγεις λιγάκι από εδώ σαν πιο στενάχωρη κάρτα και πηγαίνεις λοιπόν εδώ και γίνεσαι ένας δυνατός άνθρωπος, μια δυνατή γυναίκα, ναι, ένας δυνατός άντρας, με διέστηση, με δύναμη, με πίστη, με αφοσίωση, κάνοντας όνειρα για το μέλλον και ξέρεις που θα πας και παίρνοντας και πολλές φορές και δύσκολες αποφάσεις. Αυτό κράτα. Πολλές φορές στη ζωή χρειάζεται να πάρουμε και δύσκολες αποφάσεις. Ωραία. Λοιπόν, για να δούμε τώρα με ποιο deck θα δουλέψουμε. Για να δω, γιατί εδώ ανακατεύτηκαν λίγο τα πράγματα, πολύ περίεργα. Ναι. Ωραία. Για να δούμε με ποιο deck θα δουλέψουμε. Με το 8. Για να δούμε, είπαμε 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Με αυτό πάμε στη δεύτερη επιλογή μας, έτσι. Η δεύτερη επιλογή είναι η Καρνεόλη, είναι αυτοσεβασμός. Γι' αυτό έχουν βγει και τα 30 φυλάκια εδώ, αποτυπώνοντας τη δική σου ψυχή. Λοιπόν, για να δούμε τι έχει να μας πει ο Πλούτωνας, ένα λεπτό. Θα δούμε ο πλανήτης, ο Κρόνος και θα γυρίσω και τις κάρτες. Αυτοσεβασμός λοιπόν, θέλεις εσύ να έχεις μέσα σου εσωτερικά εκείνη τη δύναμη του σεβασμού, να σε σέβονται, να σε εκτιμούν, να εκτιμάς βεβαίως και εσύ τον εαυτό σου, αλλά κυρίως όμως όλα ξεκινάνε από μέσα μας, από εμάς. Και πάμε. Ένα. Εδώ λοιπόν. Και έχουμε το 4 μπαστούνι. Αυτό είναι πολύ καλό, πολύ θετικό. Πάμε Κρόνο. Και μας έχει πέσει ωραία ένας υπότης κούπα. Πάμε να δούμε εδώ τι μας πέφτει και σημαίνει εδώ μια πανέμορφη κάρτα. Να παραδοθείς, εδώ έχουμε πανσέλινο, έτσι, να παραδοθείς στο θεϊκό σχέδιο. Η σελήνη, τα φώτα δηλαδή για τους αρχαίους Έλληνες στην αστρολογία, επειδή, να σας πω, μια μικρή παρένθεση, μελετάω πάρα πολλά χρόνια αστρολογία και φυσικά εννοείται ότι υπάρχουν διάφορα συστήματα αστρολογίας, δεν υπάρχει μόνο ένα, τι θα χρησιμοποιήσεις, από 20 συστήματα κτλ. Όσον αφορά στην επεξήγηση, στην ερμηνεία, στην απλότητα ή όχι, στην τεχνική, αλλά και στο αν η προβλεπτικότητα, προσέξτε, η αστρολογία είναι προβλεπτικότητα, δεν είναι μαντική τέχνη, έτσι. Στην προβλεπτικότητα της αστρολογίας, τα συστήματα που είχαν οι αρχαίοι Έλληνες τελικά βγαίνουν, και υπάρχουν πολλοί αστρολόγοι που τα χρησιμοποιούν, βγαίνουν να είναι και τα πιο ακριβή. Να έχουν ακρίβεια, ακριβή. Μπορεί να το πω λάθος, να έχουν ακρίβεια δηλαδή στην προβλεπτικότητα. Προσέξτε, προβλεπτικότητα, η αστρολογία στην ουσία, ξέρετε τι είναι. Η αστρολογία στην ουσία είναι αυτοδιάγνωση. Παίρνεις την πληροφορία, βλέπεις τα σημεία. Η φιλοσοφία της είναι ότι όλοι είμαστε ένα.
ότι όλοι επηρεαζόμαστε, να επηρεαζόμαστε από τη σελήνη, από τη βαρύτητά της, από τη βαρυτική της ενέργεια κτλ. Και μπορεί να σου δώσει πληροφορίες γενικότερα. Λοιπόν, πάμε όμως τώρα εδώ. Εδώ λέει ότι να παραδεχτείς ότι έχεις ένα προσωπικό σχέδιο ζωής, έχεις σχέδιο ζωής, ο Θεός αν θέλει σου είχε ένα σχέδιο ζωής για εσένα, να το πιστέψεις αυτό και να προσπαθείς να καταλάβεις ποιο είναι αυτό βεβαίως το σχέδιο της ζωής. Εδώ λοιπόν ο Πλούτονας και ο Κρόνος μας αποκαλύπτουν αν θέλεις 2-3 πράγματα. Αλλά μισό λεπτό όμως να επιλέξω εγώ. Εδώ τι έχουμε. Ωραία. Έχουμε ένα 7 και ένα 9 πεντάκτινο. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Όντως εδώ, αυτές οι κάρτες εδώ του Πλούτονα, ας πούμε, ας πάρουμε τον Πλούτονα να μιλήσουμε, έχουμε το 4 και το 7. Δύο κάρτες οι οποίες μας μιλάνε, το 4 μπαστούνι που έχει να κάνει με τη χαρά της ζωής, έχει να κάνει με την ευτυχία, έχει να κάνει ότι μας καλούν, έχει να κάνει ότι ανοιγόμαστε, έχουν να κάνει κοινωνικοποιούμαστε. Το 7 πεντάκτινο έχει να κάνει, κοίταξε να δεις πόσο ωραίες αποτυπώσεις, πολύ όμορφες κάρτες. Έτσι. Εδώ έχει να κάνει με το Κολοσσέο, αν παρατηρήσεις. Έτσι. Και μπαίνεις μέσα εδώ δηλαδή, και εδώ τρέχεις κιόλας γιατί είσαι. Βιάζεσαι. Σπέβδε βραβαίως που λένε. Λοιπόν, το 7 πεντάκτινο μιλάει για την υπομονή. Μιλάει για το χρήμα επίσης. Μιλάει για το χτίσιμο του χρήματος, μιλάει για το χτίσιμο της ύλης. Το 7 όμως είναι πνευματικό, είναι μια πνευματική κάρτα. Το 7 πεντάκτινο σημαίνει, ο Πλούτονας εδώ, ότι σου δίνει την ευκαιρία ο αυτοσεβασμός που ζητάς ή ο σεβασμός, η εκτίμηση αν θέλεις και από τους άλλους, έρχεται μέσα από το να ανοίξεις τον κύκλο σου, να καταλάβεις ότι όλα τα πράγματα είναι ενεργειακά, είναι πνευματικά, διότι εκεί υλοποιούνται πρώτα, εκεί γίνεται αν θέλεις η πρώτη υλοποίηση ιδέας και μετά ενσαρκώνεται και έρχεται, υλοποιείται στη γη εδώ πέρα ας πούμε, το φοράς εσύ και το, πώς να σου το πω, και με τις ενέργειές σου, με τη δράση που κάνεις, αυτό παίρνει σάρκα και οστά που λένε. Το 7 επίσης και το 4 μας κάνουν αριθμό 11 και ο αριθμός 11 είναι από τους πιο πνευματικούς αριθμούς, σημαίνει ο αγγελιαφόρος του φωτός. Άρα για το επόμενο διάστημα λοιπόν, ο Πλούτονας, επειδή είπαμε θα κρατήσει, θα κάτσει 15 χρόνια στο ζώδιο του υδροχώου, οπότε θα αλλάξει πάρα πολλά πράγματα, όχι από τη μια μέρα στην άλλη, διότι η ενέργειά του είναι βαριά και η ενέργειά του είναι αργή, δηλαδή οι αλλαγές θα έρθουν σιγά σιγά βεβαίως, είναι όμως πολύ καλός ο Πλούτονας, να το πω έτσι, και αυτό αν μιλήσουμε κωδικοποιημένα λιγάκι συμβολικά θα το διαπιστώσετε και εσείς. Π.χ. όταν ο Πλούτονας μπήκε στον εγώ καιρο το 2008, που είχε και μια συγκεκριμένη τοποθέτηση μαζί με τον Κρόνο και για την Ελλάδα, προέκυψαν αυτά τα οποία προέκυψαν, τα σκοτεινά σημεία στην Ελλάδα, έτσι. Βγήκαν από το παρασκήνιο πράγματα και προσπαθήσαν να μας πείσουν ότι δεν είμαστε, ότι είμαστε ελέφαντες, έτσι, για πολλά πράγματα. Λοιπόν, Ας μην μπούμε τώρα σε αυτές τις ενέργειες. Ο Πλούτονας, ναι, συμβολίζει το σκοτεινό κομμάτι, συμβολίζει όμως και εδώ τη μεταμορφωτική ενέργεια. Εδώ το μήνυμά του λοιπόν είναι σαφές και σου λέει πίστεψε στο πνευματικό κομμάτι, ανακάλυψε το, προχώρα. Όσον αφορά για τα οικονομικά σου, κοίταξε να δεις, με υπομονή, επιμονή, αλλά και πολλή ανάλυση. 7 και 4 σημαίνει αναλύω, έτσι. Να δω τι θέλω να κάνω, πού να πάω στα οικονομικά, τι χρειάζεται και με προσοχή να μην πατήσω επιπτωμάτων, τότε χτίζοντας οικονομικά, καριέρα, συνεργασίες, μπορεί να σου έρθει η επιτυχία. Στο ερωτικό κομμάτι εδώ πέρα έχουμε το 4 λοιπόν, που σημαίνει και εδώ ότι το 4 σημαίνει χτίζω. Συναισθηματικά, γενικά συναισθηματικά, στο ερωτικό κομμάτι, στο συναισθηματικό, στο αισθηματικό, στις σχέσεις μας, σημαίνει χτίζω. Χτίζω, γιατί εδώ αν δείτε είναι ένα ζευγάρι το οποίο βγαίνει από μια εκκλησία που είναι παντρεμένο. Είναι η χαρά, είναι η ευτυχία, είναι τα τραπέζια, είναι τα πάρτι, είναι η χορή, είναι η καλή ζωή, είναι όλα αυτά. Έτσι πρέπει όμως να χτιστεί. Το πιάσες το μήνυμα. Πάμε στο επόμενο τώρα. Ο Κρόνος λοιπόν σου έχει δύο πολύ σημαντικά μηνύματα. Το ένα μήνυμα είναι με έναν υπότη, το βλέπεις εδώ το άλογο, το συμβολικό, με έναν υπότη λοιπόν, με έναν υπότη κούπα.
Και βρίσκεται μάλιστα σε μια εποχή, αν δεις, υπάρχει και μια μάσκα εδώ, είναι το καλλιτεχνικό στοιχείο. Όντως, τα ζώδια του νερού είναι πολύ καλλιτεχνικές φύσεις. Να πω το εξής, μπορεί να είσαι ζώδιο γης ή ζώδιο, ξέρω εγώ, της φωτιάς ή του αέρα και να είσαι πολύ καλλιτεχνική φύση, διότι μπορεί να έχεις πολύ ισχυρό στοιχείο του νερού στο χάρτη σου, έτσι. Ο υπότης τι σημαίνει, ο υπότης σημαίνει κάπου πάω. Ο υπότης σημαίνει έχω μια αποστολή σε αυτή τη ζωή. Ο Κρόνος σου λέει έχεις έρθει με αποστολή σε αυτή τη ζωή. Μας αποκαλύπτει τώρα εδώ ένα μέρος που αυτή η αποστολή στη ζωή σου, τι είναι αυτή η αποστολή στη ζωή σου, αγαπημένη μου, αγαπημένη μου, είναι ότι ό,τι γίνεται πρέπει να γίνεται μέσα από την καρδιά. Το συναίσθημα. Και να μην είναι, πρόσεξε, παγωμένο, γιατί παίζει και αυτό ρόλο. Να μην είναι παγωμένο το συναίσθημα, να είναι ζεστό το συναίσθημα. Η διαίσθησή σου είναι ισχυρή. Σε βοηθάει και έχουμε και ένα 9 πεντάκτινο. Το 9 πεντάκτινο και εδώ μιλάει για τα οικονομικά, που σημαίνει ότι ναι, γιατί και εδώ πάλι, αν παρατηρήσεις, έχουμε μια εκκλησία, έχουμε εδώ πέρα ένα ζευγάρι, έτσι, που τους φωτίζει πολύ όμορφα το φως του ήλιου που μπαίνει μέσα από το τζάμι της εκκλησίας. Καρμικά ζευγάρια, δηλαδή, κοίταξε να δεις, εδώ σημαίνει ότι εσείς είτε είστε σε σχέση, είτε χωρίσατε, είτε δεν πάτε καλά, είτε χωρίζετε, είτε είναι και θέματα συνεργασιών, έτσι, επαγγελματικά και αυτά, ή στην εταιρεία που εργάζεσαι ακόμα, γιατί μιλάμε για οντότητες ενεργειακές εδώ τώρα, σημαίνει ότι είναι το καρμικό σου μονοπάτι. Ό,τι και αν έχει συμβεί, έγινε διακοπή συνεργασίας, έγινε μια έναρξη μιας νέας συνεργασίας, νέος έρωτας, ένας καλός έρωτας, ένα διαζύγιο, ό,τι και να είναι, είναι ένα καρμικό μονοπάτι. Πρέπει να το περάσεις. Είναι το μάθημά σου. Και θα μου πεις, είσαι τόσο απόλυτος. Ναι, είμαι τόσο απόλυτος. Αλλά αυτό το οποίο σου λέει εδώ είναι ότι βεβαίως έχεις πολύ καλές ενέργειες οι οποίες μπορούν να σε οδηγήσουν και στην ευτυχία, στην πληρότητα, και στην επαγγελματική αναγνώριση και στα οικονομικά. Γιατί όταν έχεις αυτοσεβασμό, όταν νιώθεις καλά μέσα σου, έχεις εκτίμηση, όταν αγαπάς τον εαυτό σου και τους άλλους βεβαίως εννοείται, αλλά τότε προχωράς. Εντάξει. Ωραία, μισό λεπτό, γιατί... Ωραία, εδώ τώρα. Πάμε λοιπόν. Τρίτη επιλογή, σελενίτης. Ένας πανέμορφος κρύσταλλος, τον έχω και εγώ. Καλά, έχω πολλούς κρυστάλλους βεβαίως. Ο σελενίτης λοιπόν μας προσφέρει προστασία. Προστασία κυρίως τα βράδια. Προστασία από ζήλια, από κακομάτι, από φθόνο, από κατάρες, από μαγείες. Και γενικά φτιάχνει, επειδή είναι μεγάλος, σαν μέγεθος ας το πούμε συνήθως, είναι σαν ραβδί δηλαδή, μας προστατεύει σαν ξύφος το οποίο διαπερνά όλες αυτές τις κακές ενέργειες, οπότε μας προστατεύει. Εσύ έχεις ανάγκη από προστασία. Δεν είναι τυχαίο που και ένα ποσοστό από την κοινότητα που ψήφισε είναι, εν πάση περιπτώσει, είναι ενδεικτικό. Διάλεξε λοιπόν προστασία και είναι ένας μεγάλος αριθμός, να το πω έτσι. Διάλεξε λοιπόν το σελενίτη και θες προστασία λοιπόν για να μπορέσεις να προχωρήσεις στη ζωή σου. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 λοιπόν επέλεξες και προηγουμένως είχαμε επιλέξει 8 και εδώ επέλεξες 8. Αυτό το deck δηλαδή συντονίζεται απόλυτα και με το 2024. Και θα δούμε, όχι τώρα, θα σας πω προς το τέλος, πόσο διάρκεια θα έχει αυτό το ρίξιμο. Και με ένα μήνυμα. Λοιπόν, πάμε. Πλουτώνες ένα. Ωραία. 8 κούπα. 8 κυπέλων δηλαδή, έτσι. Πάμε στον Κρόνο. Να δούμε τι έχει να μας πει και ο Κρόνος. Ο Κρόνος έχει να μας πει ιεροφάντης. Πολύ καλά. Ωραία, να επιλέξω και δύο κάρτες.
ο μάγος και ένας βασιλιάς ξυφών. Πάρα πολύ καλά. Και το μήνυμα της Σελήνης. Πάμε. Το μήνυμα της Σελήνης, λοιπόν, ωραία. Εδώ έχουμε, και πόσο συντονίζεται, εδώ έχουμε μία πανσέλινο στον εγώ καιρό και σημαίνει ότι ο κύκλος ενός, μάλλον ένας πολύ δύσκολος κύκλος, μεγάλος κύκλος, πολλών ετών, γιατί εδώ τώρα, φίλες και φίλοι, το έχω γράψει και στην κοινότητα, υπάρχουν δύο καρμικά σημεία. Απλά μου έρχεται φλασιά, γι' αυτό σας το λέω εξαιτίας του εγώ καιρό εδώ. Ο Κρόνος, λοιπόν, κλείνει έναν καρμικό κύκλο 27 περίπου ετών. Ένας τεράστιος κύκλος. Και ο Πλούτωνας κλείνει έναν κύκλο τεράστιο και αυτός 15 ετών, όπου ήταν αρκετά δύσκολος και δοκίμασε κυρίως κάποια συγκεκριμένα ζώδια. Βεβαίως τους εγώκερους, οροσκόπους δηλαδή, σελήνη και τα ζώδια βεβαίως τα παρορμητικά, να το πω έτσι. Κριούς, έτσι, καρκίνους, ζυγούς, εγώκερους, τους δοκίμασε πάρα πολύ. Κλείνει λοιπόν αυτός ο κύκλος και βεβαίως αυτός ο κύκλος σε μάτωσε. Κακά τα ψέματα. Σε πλήγωσε. Σου αποκάλυψε πράγματα τα οποία σε ζόρισαν, αγαπημένοι και αγαπημένοι. Πάμε να δούμε λίγο τον Πλούτωνα. Το 8 κούπα, λοιπόν, είναι μια από τις πολύ ωραίες κάρτες, μια πολύ όμορφη αποτύπωση που δείχνει και τη θλίψη και τη στεναχώρια, γιατί έχει και γυρισμένη την πλάτη. Άφησε λοιπόν αυτό εδώ πέρα στο παρελθόν να φύγει. Ξέρετε, υπάρχει μια ιεροτελεστία που κάνουν σε κάποιες χώρες, σε κάποιους τόπους, όπου τι κάνουνε. Όντως βάζουν ένα κυπελάκι, γράφουν ένα χαρτάκι, βάζουν κάποια λουλούδια, κάνουν μια ιεροτελεστία, εν πάση περιπτώσει, βάζουν και κάποια αρωματικά ίσως και προσπαθούν να ξορκίσουν το παρελθόν τους. Να το κάψουν δηλαδή και να πούνε ότι τελείωσε και πάω μπροστά, κοιτάζω μπροστά, γι' αυτό εδώ και ανατέλει ένας νέος ήλιος. Δεν είναι πορτοκαλής, δηλαδή αρχίζει και βγαίνει η δύναμή του. Πιο αισιόδοξα πράγματα. Ο Πλούτωνας, λοιπόν, όντως σου δημιούργησε πολλές στεναχώριες και σε ανάγκασε να στηριχθείς στα πόδια σου ολομόναχος ολομόναχη. Αναζητούσες την προστασία, ακόμα και από ανθρώπους, όχι να σε προστατέψουν γιατί είσαι αδύναμος αδύναμη, αλλά για να σου δώσουν τη δική τους ενέργεια και δύναμη για να στηριχθείς στα πόδια σου. Το 8 κούπα όμως, το μήνυμα εδώ είναι προχωράω. Προχωράω μόνος μου, μόνη μου, θα βρω το δρόμο μου, έχω τη διέστησή μου, συντονίζομαι με τις ενέργειες της Σελήνης και της Νέας Σελήνης και της Πανσελήνου, διότι όντως είναι μια κάρτα η οποία συντονίζεται και με τη Νέα Σελήνη και με την Πανσελήνο. Και σου μιλάει επίσης για προστασία εδώ και βγαίνει ένας βασιλιάς ξυφών. Ας το πω λίγο συμβολικά. Ή μπορεί να είσαι εσύ, και να έχεις έναν άντρα εδώ, μια αρσενική ενέργεια, ο οποίος μπορεί να είναι ο συνεργάτης σου, ο σύζυγός σου, ο σύντροφός σου, ο καλός σου, η νέα σου γνωριμία, οτιδήποτε και λίγο ροκαμπύλης εδώ. Γιατί ο βασιλιάς ξυφών μπορεί να γίνει μια πολύ δυνατή κάρτα, η οποία να σε βοηθήσει με συμβουλές, να σε βοηθήσει με αλήθειες σκληρές που μπορεί να πονέσουν. Και εσύ είσαι εδώ νερό, εδώ είναι ξύφος, έτσι. Τα ξύφη πολλές φορές θα πούν την αλήθεια λίγο πολύ ματωμένα. Θα την πούνε όμως. Δεν θα μασίσουν πολύ τα λόγια τους. Θα τα... εντάξει. Αλλά επίσης συμβολικά, να το πω έτσι, γιατί μπορεί κάποιος να πει δεν έχω κανέναν, δεν έχω τίποτα, είμαι ok, είμαι αυτό. Είναι ο συμβολισμός, είναι εδώ ότι πηγαίνεις να ανακαλύψεις τελικά σε αυτή τη ζωή τι είναι δίκαιο και τι είναι άδικο. Και θα ανακαλύψεις ότι πολλά πράγματα στη ζωή είναι άδικα. Υπάρχουν και δίκαια πράγματα, αλλά είναι πολλά άδικα, ναι. Είναι μια διαπίστωση. Όταν όμως έχεις δύναμη, όταν όμως καταλαβαίνεις ότι κοίταξε να δεις, υπάρχει ένας κύκλος πραγμάτων που συμβαίνει στη ζωή μας, διότι ναι, η ζωή δεν είναι μια ευθεία γραμμή, η ζωή είναι ένας κύκλος. Τότε απελευθερώνεσαι λιγάκι, προχωράς, σε βοηθάει, αλλά εδώ έχεις να ανακαλύψεις δύο πολύ σημαντικά πράγματα. Την αλήθεια του συναισθηματός σου. Ξαναλέω, την αλήθεια του συναισθηματός σου και το συναίσθημά σου, το οποίο σε οδηγεί στην αλήθεια.
Εδώ ο Κρόνος λοιπόν έρχεται να σου πει ότι υπάρχει ένας ιεροφάντης, ότι τα πράγματα, ένας μεγάλος δάσκαλος εδώ, ο Κρόνος λέει ότι με τον ιεροφάντη τον εκπρόσωπο σημαίνει ότι, κοίταξε να δεις, η ζωή είναι ένα μάθημα, θα μάθεις πολλά πράγματα, θα συναντήσεις δασκάλους στη ζωή σου, ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να είναι και σκληροί απέναντί σου, αλλά είναι για να μάθεις, είναι η ψυχή σου για να μάθει, διότι έτσι θα μάθει, έτσι θα γίνει στρατιώτης. Αν ακούσατε προηγουμένως αυτό που είπα με τις ψυχές της Σελήνη που κατεβαίνουν να γίνουν στρατιώτες, αυτό είναι και το μυστικό νόημα, αν θέλετε, το οποίο το ασπάζομαι. Ο Ιεροφάντης βεβαίως είναι ένας πολύ χαρούμενος, χαροπός άνθρωπος, είναι, μπορεί να είναι ένας πνευματικός δάσκαλος, μπορεί να είναι έτσι, μπορεί να είναι ένας πνευματικός δάσκαλος, μπορεί να είσαι εσύ, μπορεί να σχεδιάζεις, να κάνεις πράγματα, να διδάξεις αυτά, το ένα το άλλο, αλλά ο Ιεροφάντης όμως σου φανερώνει αλήθειες. Και σου λέει ότι ναι, υπάρχει μια σκάλα που οδηγεί στο πνευματικό κομμάτι, σε ένα ενεργειακό πεδίο, το οποίο έχει ένα σαν λουλούδι εδώ. Και έρχεται λοιπόν και ο μάγος μετά, με τον Κρόνο εδώ, ο εκπρόσωπος, άξιος εκπρόσωπος ο μάγος του Κρόνου. Βεβαίως εδώ έχουμε Ερμή, εδώ έχουμε ζώδιο Ταύρου, εδώ έχουμε ζώδια νερού, ζώδια αέρα, εδώ έχουμε το ζώδιο, εδώ έχουμε, όχι ζώδιο, εδώ έχουμε πλανήτη Ερμή, έτσι. Και ο Ερμής, αυτό το οποίο μας λέει, μέσω του μάγου είναι ότι μπορείς να πάρεις τη ζωή στα χέρια σου. Ο μάγος σημαίνει επίσης προστατεύω τον εαυτό μου. Έχεις τη δύναμη να προστατέψεις τον εαυτό σου, ο Σελενίτης δηλαδή, και είναι και η επικοινωνία. Είναι η ομιλία. Είναι επίσης ότι στηρίζομαι στα πόδια μου και ξέρω τι θα κάνω, που θα πάω. Και γεμίζω τη ζωή μου δες με προστασία. Δηλαδή εδώ φτιάχνω, αν θέλεις, ένα ενεργειακό πεδίο με τα χέρια μου, στα οποία προστατεύομαι και αντιλαμβάνομαι ότι εδώ είναι ένα καθρέφτισμα. Στην ουσία είναι έτσι. Ένα καθρέφτισμα, δηλαδή πάνω το σύμπαν, ο κόσμος, όλο αυτό το ενώνεται με τον κάτω κόσμο και είναι ένα καθρέφτισμα του κάτω και του πάνω κόσμου. Ήλι αντί ήλι, να το πω έτσι. Ποιο είναι όμως το νόημα που θέλει να σου πει? Το νόημα που θέλει να σου πει είναι ότι ξέρεις τι θα κάνεις. Μπορείς να διαχειριστείς καταστάσεις. Μπορείς, έχεις τη δύναμη να αλλάξεις και καταστάσεις. Μπορείς και έχεις τη δύναμη να αλλάξεις τη ζωή σου. Κλείνει ένας κύκλος. Κλείνουν δύσκολοι κύκλοι. Πήρες πράγματα, μπορείς να τα γράψεις κιόλας, μπορείς να κάνεις το εξής. Αν θυμάσαι βεβαίως ή αν μπορείς να ανακαλέσεις από τη μνήμη σου, γράψε σε ένα τετράδιο, διότι παίζει ρόλο, διότι η ενέργεια καταγράφεται, η σκέψη μας, να σου το πω έτσι, η ενέργειά μας και αυτό που νιώθουμε και σκεφτόμαστε καταγράφεται σε ένα τετράδιο, στο πούμε, δεν χρειάζεται να το βλέπει όλος ο κόσμος, δικό σου, που θα είναι δικό σου, προσωπικό σου, έτσι. Στο οποίο εκεί μπορείς να δεις ποια ήταν οι κύκλοι που ανοίξαν, που κλείσανε. Γιατί και εδώ για κύκλο μιλάει και εδώ έχουμε τις αλλαγές και πόσο αυτό σε βοήθησε ή και όχι. Τώρα θα μου πεις, θα κάτσω, εντάξει, όποιος θέλει το κάνει, δεν είναι τίποτα υποχρεωτικό, απλά λέμε συνήθως τι γίνεται. Αλλά αυτό όμως που έχεις να μάθεις, αυτό το οποίο σου λέει εδώ, είναι ξέρω τι θα κάνω, έχω σωστές βάσεις, έχω τη δύναμη να προχωρήσω και έχω προστασία, γιατί είναι και το 8 κούπα που δείχνει και μια προστασία. Έχει και το άπειρο εδώ που δείχνει προστασία. Την έχει την προστασία, να σου το πω έτσι. Και προχωράω για να καταλάβω σε αυτή τη ζωή, να αντιληφθώ και με το σπαθί μου να ξεχωρίσω τι είναι αλήθεια, τι είναι ψέμα. Ποιος μου λέει αλήθεια, ποιος μου λέει ψέματα. Αν αυτό είναι αληθινό για μένα ή ψεύτικο. Λέω τώρα, αν αυτή η σχέση είναι αληθινή για μένα ή ψεύτικη. Αν αυτή είναι αυτή η εργασία ή το επάγγελμα ή το είναι αληθινό για μένα ή ψεύτικο. Και μην ξεχνάς, κλείνει και ένας δύσκολος κύκλος. Ωραία. Για να τα μαζέψουμε. Και πάμε λοιπόν τώρα και στην τελευταία επιλογή. Να τα μαζέψω αυτά εδώ, να τα γυρίσω μισό λεπτό. Ωραία.
Εδώ έχουμε το μεγάλο ποσοστό. Αμέθιστος με διέστηση. Εσύ λοιπόν που επέλεξες τον αμέθιστο, στην ουσία ξέρεις τι σημαίνει. Στην ουσία σημαίνει ότι θέλεις να έχεις καθαρότητα σκέψης, να σκέφτεσαι καθαρά. Αμέθιστος σημαίνει, όπως λέει η λέξη, αυτός που δεν μεθάει. Συνήθως παλιά αυτό το κρίσταλ το ρίχνανε μέσα σε ινόπνευμα, στο κρασί δηλαδή, για να μην μεθάνει. Ο αμέθιστος λοιπόν σημαίνει ότι θέλω να έχω καθαρή σκέψη, διέστηση και να μπορώ να αποφασίσω πού θα πάω στη ζωή μου ξεκάθαρα, ποια είναι η αποστολή μου, τι ήρθα να κάνω σε αυτή τη ζωή κτλ. Κτλ. Αλλά να είναι ξεκάθαρο, ας πούμε, το μήνυμα. Ένας πολύ δυνατός κρίσταλος και αυτός, πολύ ωραίος, έρχεται σε διάφορες μορφές, ας το πούμε. Και πάμε τώρα να δούμε εδώ ο Πλούτωνας τι έχει να μας πει. Μισό λεπτό. Ωραία, τι έγινε. Πήγε. Λοιπόν, έπεσε μια κάρτα η οποία είναι ο κρεμασμένος. Θυσία λοιπόν. Θα την κρατήσουμε και έπεσε μάλιστα, δηλαδή και έπεσε κάτω από την καρέκλα, έπεσε, κρύφτηκε, έκανε λοιπόν. Οπότε το κρατάμε αυτό εδώ πέρα. Να επιλέξω λοιπόν και μια κάρτα εγώ για εδώ πέρα που είναι το δύο ξυφών. Ωραία. Ο Κρόνος εδώ έχει να κάνει με το 10 ξυφών και να μετρήσω. Και εδώ λοιπόν τι έχουμε, και η κρίση. Ωραία. Ο αμέθιστος εδώ λοιπόν σου δίνει ξεκάθαρα τα μηνύματα. Και η σελήνη εδώ από τις κάρτες αυτές σου μιλάει για το όραμά σου. Τη διαδρομή σου, το όραμά σου, το σχέδιο ζωής, εκεί που θέλεις να πας, αυτά τα οποία θέλεις να κάνεις. Εντάξει. Πάμε όμως να δούμε εδώ τώρα. Για να ξεκινήσω λίγο με τον Πλούτωνα και με την κάρτα η οποία έπεσε, η οποία είναι πολύ σημαντική. Κάτσε να πιω και μια γουλιά καφέ, γιατί έχουμε δουλειά εδώ. Λοιπόν, τι μας λέει εδώ ο κρεμασμένος. Αριθμός 12. Δύσκολος αριθμός. Ζόρικος αριθμός. Ο αριθμός 12 είναι από τους πιο ιερούς αριθμούς. Και το 7 είναι και το 3 είναι, αλλά ο αριθμός 12 φυσικά μας κάνει και το 3, έτσι. Είναι από τους πιο ιερούς αριθμούς. Ο Πλούτωνας λοιπόν τι σου αποκαλύπτει, μιας και θέλεις εσύ τώρα και ξεκάθαρα πράγματα και με τον αμέθιστο εδώ. Στη ζωή σου λοιπόν σου αποκαλύπτει ότι πρέπει να ανακαλύψεις την πνευματικότητα, να ανακαλύψεις τους συμβολισμούς της ζωής, διότι εδώ αν παρατηρήσεις υπάρχουν πολλά συμβολάκια, γιατί όλο αυτό εδώ είναι ένα σύμβολο, να ανακαλύψεις επίσης ότι οι αλήθειες που ψάχνεις πολλές φορές χρειάζεται να σκαλιστούν λίγο, δηλαδή δεν είναι τόσο εύκολα μπροστά στα μάτια μας ανοιχτές. Είναι, αλλά χρειάζεται όμως κάτι περαιτέρω. Σου μιλάει για μια θυσία, δηλαδή ότι όλο αυτό το χρονικό διάστημα, εσύ όλα αυτά τα χρόνια με τον Πλούτωνα, λες βέβαια και τον Πλούτωνα που τον έχεις στον αστρολογικό σου χάρτη, θυσίασες πράγματα. Γιατί εδώ είναι η έννοια της θυσίας. Ο αριθμός 12 είναι η έννοια της θυσίας. Θυσιάζω. Τι θυσιάζω. Συνήθως εδώ σημαίνει θυσιάζω το χρόνο μου, έτσι, θυσίασα το χρόνο μου. Για μια σχέση, για σπουδές, για επαγγελματικά, για χτίσιμο συνεργασιών, για. Πού έχτισες εσύ λοιπόν, πού θυσίασες και έχτισες τα πράγματα. Αλλά όμως το σημαντικό που έπεσε είναι η λέξη θυσία. Έρχεται λοιπόν το δύο ξυφών. Το δύο ξυφών σημαίνει δεν βλέπω καθαρά. Και έχει, συνδέεται πάρα πολύ με αυτό εδώ. Το δύο ξυφών έχει να κάνει με τον αριθμό 2 που σημαίνει συνεργασίες με τους ανθρώπους ή επαφή με τους ανθρώπους σε οποιοδήποτε επίπεδο. Δεν βλέπω καθαρά το θέμα των σχέσεων, δεν βλέπω καθαρά το ερωτικό κομμάτι, το συνέστημα, τη συνεργασία, επαγγελματική συνεργασία, συναδέλφους, το ένα, το άλλο, οικογενειακές σχέσεις, βάλτε όλα εδώ. Και εδώ σημαίνει ότι δεν μπορώ να αποφασίσω, δεν μπορώ να καταλάβω στη ζωή μου, νιώθω ένα μπέρδεμα. Τι μου συμβαίνει και τι γίνεται. Και δεν μπορώ να το ξεκαθαρίσω.
Παρ' όλα αυτά όμως είναι μια κάρτα η οποία δείχνει πολύ μεγάλη δύναμη, διότι αν παρατηρήσει εδώ αυτή η γυναίκα, αυτή η μορφή δηλαδή, είτε είσαι άντρας είτε γυναίκα, εδώ δείχνει ότι υπάρχει ένα ισχυρό στοιχείο δύναμης, εσωτερικής δύναμης, και αυτό είναι που χρειάζεσαι. Το δύο ξυφών όμως σου λέει ότι τις αποφάσεις στη ζωή πολλές φορές θα τις πάρεις όχι τόσο πολύ με τη λογική, γιατί τα ξύφη συμβολίζουν τη λογική. Αλλά εδώ επειδή είναι κάτω, σημαίνει δεν θα στηριχτώ τόσο πολύ στη λογική. Θα τη χρησιμοποιήσω τη λογική, εννοείται φυσικά, δεν την αποκλείουμε, αλλά που κοιτάζω λίγο περίεργα, κοιτάζω προς το μέλλον, κοιτάζω λίγο, εδώ στην κάρτα εδώ, κοιτάζω λίγο μακριά με τη διέστηση. Δεν ξέρω αν έχετε πιάσει πολλές φορές τον εαυτό σας, είναι αυτό που λένε αχάζω λόγα, δηλαδή καθόμαστε σε ένα σημείο και τα μάτια μας, πώς να σας το πω, μπαίνουμε σε μια στάση λίγο σαν διαλογιστική, κοιτάμε σε ένα σημείο, τα μάτια μας λίγο γουρλώνουν, μπορεί να το έχετε πετύχει και στον εαυτό σας και σε άλλους ανθρώπους. Χαζεύουμε, είναι εκείνη τη στιγμή που μπαίνουμε μέσα μας και προσπαθούμε να συνδεθούμε με τον εαυτό μας για να καταλάβουμε ποιο είναι το μήνυμα που θέλει να μας περάσει. Πέρανε διάφορες εικόνες, διάφορες σκέψεις, ήχοι ίσως από το μυαλό μας, κάτι έχει να μας πει. Άρα εδώ σημαίνει ότι προχωράς, αλλά με τη διέστηση και ότι η αλήθεια πολλές φορές έχει μια πνευματική υπόσταση και τι είσαι έτοιμος να θυσιάσεις. Περίμενε, θα δούμε το puzzle εδώ τώρα. Εδώ τώρα τι έχουμε. Ο Κρόνος λοιπόν σου λέει, ένας άλλος μεγάλος κύκλος, σου λέει ότι πέρασες αγαπημένη, αγαπημένη μου. Η διέστησή σου ποτέ δεν σε απογοήτευσε, αλλά πέρασες από χίλιες μύριες προδοσίες. Δες εδώ την εικόνα. Εδώ είναι σαν ένας βασιλιάς, ο οποίος τον έχουν χτυπήσει πισόπλατα. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα, μιλάμε για μεγάλο κύκλο, μιλάμε για τα 27 χρόνια πορείας λοιπόν του Κρόνου. 27 χρόνια είναι μια ολάκερη ζωή, έτσι. Παρόλα αυτά όμως, σε αυτόν τον κύκλο εσύ μάτωσες. Προδόθηκες. Όμως, έχει να σου πει κάτι εδώ. Σου λέει ότι με το 10 ξυφών είναι ok, έγινε. Εντάξει. Πληγώθηκες από λόγια, από προδοσίες, από χειριστικούς ανθρώπους. Ενώ είχατε συμφωνήσει κάτι, στο γυρίσανε και σου είπαν όχι, δεν είπαμε αυτό. Ψέματα, δολοπλοκίες. Αλλά, έρχεται ένα τεράστιο μήνυμα εδώ και θέλω να δώσει προσοχή. Ο Κρόνος, και δες που έχεις τον Κρόνο σου στον αστρολογικό σου χάρτη, σε ποιον οίκο, και θα καταλάβεις ποιο είναι το κάρμα το οποίο θα υπάρξει όταν έρθει η ώρα της δικαιοσύνης για σένα. Δεν χρειάζεται να σε παρών ή παρούσα στο κάρμα το οποίο θα αποδοθεί αυτοί οι οποίοι σε πρόδωσαν ή αν το έκανες και εσύ, έτσι, αντίστοιχα. Π.χ. αν ο Κρόνος είναι, ξέρω εγώ, στον 7ο οίκο σου, λέω τώρα, αυτό σημαίνει ότι σε θέματα σχέσεων δηλαδή, ο άλλος άνθρωπος θα απομονωθεί. Τελικά. Θα αποξενωθεί. Θα μείνει μόνος του. Αν ήταν, να το πω έτσι, στο 10ο οίκο, ο Κρόνος σου, στο αστρολογικό σου χάρτη και σε αδίκησαν, τότε και το αντίστοιχο άτομο που έχει να κάνει με θέματα φήμης, επαγγέλματος κτλ. Θα περάσει ό,τι σου έκανε, δηλαδή, να σου το πω έτσι, αν έκανε διακοπή συνεργασίας, θα έχει και αυτός μια διακοπή συνεργασίας. Αυτό βεβαίως ισχύει και για σένα, έτσι. Αν έκανες κάτι κακό ή κάτι περίεργο, ο Κρόνος έχει, να το πω έτσι, συμβολικά η ζωή, να σου το πω έτσι, έχει τεράστια υπομονή και μπορεί να αποδοθεί και μετά από πάρα πολλά χρόνια. Εξαρτάται τώρα και από τον χάρτη του καθενός και από το σχέδιο ζωής του καθενός. Η ημέρα της κρίσης, αυτό σου λέει, και πάρε αποφάσεις, σου λέει, εντάξει, θα αποδοθεί η δικαιοσύνη, η πνευματική, η καρμική, όμως πρέπει να πάρεις αποφάσεις. Και πάμε να φτιάξουμε τώρα εδώ την ωραία την ιστορία μας. Τι σου λέει εδώ αυτή η ιστορία? Προδόθηκες, αποδίδεται η δικαιοσύνη, χρειάζεσαι αποφάσεις, προχώρα όμως για να καταλάβεις ότι πρέπει πολύ σοφά πού θα ξοδεύεις το χρόνο σου, την ενέργειά σου.
Πού θες να την ξοδέψεις? Θες να την ξοδέψεις στο ερωτικό κομμάτι, θες να την ξοδέψεις στο επαγγελματικό κομμάτι, θες να κρατήσεις ισορροπίες, αλλά πρέπει να αφυπνιστείς όμως πρώτα. Πρέπει λίγο η διέστησή σου, που σε βοηθάει πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια, να δημιουργήσει ένα όραμα σαν άνθρωπος. Πού θες να πας, τι θες να κάνεις, ποιο είναι το όραμά σου για τη ζωή σου, τι θες να κάνεις. Δεν έχει σημασία αν είσαι πλούσιος, φτωχός, έχεις οικονομικά. Πνευματικά πώς, πού θες να πας. Τι είναι. Θέλω έναν έρωτα μεγάλο, λέω. Θέλω μια σχέση, θέλω έναν σύντροφο, θέλω μια σταθερή σχέση, θέλω μια σταθερή δουλειά. Θέλω ηρεμία ψυχής, θέλω ειρήνη. Θέλω να περνάω ήσυχα. Θέλω να είμαι μόνος μου, μόνη μου, θέλω να είμαι με κόσμο. Ποιο είναι το όραμά σου? Γιατί ο καθένας από εμάς είναι διαφορετικός, έτσι. Ναι, προδόθηκες, ξεπέρασέ το. Σε προδώσαμε. Σηκώθηκες όμως, γιατί αυτή η κάρτα, το επόμενο που σου λέει είναι ότι σηκώνομαι στα πόδια μου, έτσι. Δεν έχω, έφτασα πάτο, δεν έχω κάτι άλλο, οπότε σηκώνομαι. Υπάρχει η κρίση, είναι η κάρτα της κρίσης, αριθμός 20. Τι σου λέει εδώ? 10 και 20 μας κάνει 30, μας κάνει 3. Και πρόσεξε να δεις τώρα. 3, έτσι. Και 3, 6 και 2, 8. Το 8 έχει να κάνει με τη δύναμη. Το 8, ναι, έχει να κάνει με τις επιχειρήσεις, με το χρήμα, στην ουσία όμως έχει να κάνει με την εσωτερική μας δύναμη. Να πατήσουμε στα πόδια μας. Να προχωρήσουμε. Η κρίση θα αποδοθεί, θα δοθεί η δικαιοσύνη εκεί που χρειάζεται, όποτε χρειάζεται. Όμως το μυστικό της μήνυμα είναι μεγάλε, πάρε αποφάσεις. Πάρε μια απόφαση. Προχώρα. Αναγεννήσου. Να αναγεννηθείς. Οπότε το καταλαβαίνεις πως πηγαίνει το όλο κομμάτι. Αλλά στη ζωή χρειαζόμαστε αποφάσεις. Αναγέννηση. Παίρνω αποφάσεις. Αναγεννιέμαι. Δεν μένω εκεί. Ανασταίνομαι. Να το μήνυμα. Ανασταίνομαι. Αυτό είναι το μήνυμα, αν θέλεις, του Κρόνου. Και το επόμενο που είναι εδώ, τι έχουμε σαν ιστορία, πηγαίνει ότι ναι, παίρνω αποφάσεις, δύο ξυφών, στηρίζομαι στη λογική, αλλά περισσότερο στη διέστησή μου. Αμέθιστος. Διέστηση. Και ο αμέθιστος βεβαίως θα συνδεθεί σε ένα επίπεδο και με τον κρεμασμένο. Πολύ προσεκτικά προχωράω στη ζωή μου για να καταλάβω ποιος αξίζει και ποιος δεν αξίζει το χρόνο μου για να περάσω. Διότι ναι, σε μια σχέση, σε μια συνεργασία, με έναν πελάτη, με συνεργάτες, τι κάνουμε, σπαταλάμε χρόνο, δίνουμε χρόνο. Εκεί, ό,τι και να είναι, υπάρχει ένα πνευματικό πεδίο. Άσχετα αν είμαι εσύ άνθρωποι στην καθημερινότητά μας, πάνω σχάρι πάμε να πληρώσουμε, ξέρω εγώ, το λογαριασμό ή μάλλον πλέον δεν το πληρώνω, αλλά λέω τώρα πάμε κάπου να συναντηθούμε για να κάνουμε μια δουλειά, να αγοράσουμε, να κάνουμε. Μιλάμε έναν άνθρωπο με το ταμείο, στο σούπερ μάρκετ, έτσι. Υπάρχει σύνδεση παντού, ακόμα και στα πιο απλά πράγματα. Εσύ λοιπόν συνδέεσαι, αλλά πρέπει να καταλάβεις ότι στη ζωή υπερισχύει αυτό εδώ πέρα. Ο κρεμασμένος, η θυσία, ο χρόνος, η πνευματικότητα και πώς θέλω να πορευτώ στη ζωή μου ανάλογα με το όραμα που φτιάχνω. Πού θέλω να πάω, τι θέλω να κάνω. Από σένα εξαρτάται. Αυτό το οποίο βγαίνει είναι ότι η πορεία της ζωής εξαρτάται καθαρά από εσένα, πού θες να πας. Τι θες να πετύχεις, τι θες να κάνεις στη ζωή σου. Εντάξει. Και τώρα, μισό λεπτό. Να δούμε το χρονικό διάστημα αυτού του ρηξίματος που κάναμε μαζί με μία συμβουλή και από εδώ. Και πάμε. Πρώτα απ' όλα, η συμβουλή από αυτές τις κάρτες, γενικότερα, η σύνθεση όλου του ρηξίματος, τι έχει να μας πει. Και αυτό που έχει να μας πει είναι ότι έχουμε λοιπόν μία έκρηξη ενέργειας. Το μήνυμα είναι ενέργεια. Έκρηξη ενέργειας είναι πανσέλινο στον κρυό και η πανσέλινο στον κρυό σημαίνει φωτιά. Σημαίνει ενέργεια, σημαίνει δύναμη, έτσι. Να έχουμε δύναμη, να έχουμε ενέργεια για να κάνουμε πράγματα, να προχωρήσουμε. Σε ό,τι και αν έχουμε επιλέξει, τελικά χρειαζόμαστε ενέργεια. Βέβαια, χωρίς ενέργεια, άμα είναι συρρυκνωμένη ενέργεια και είμαστε και σερνόμαστε, δεν μπορείς να κάνεις πράγματα. Χρειάζεσαι ενέργεια. Θες να διατηρηθεί μια σχέση, θέλει ενέργεια. Ένα σπίτι, μια οικογένεια, τα παιδιά χρειάζονται ενέργεια. Χρειάζεσαι ενέργεια λοιπόν. Και πάμε λοιπόν να δούμε και το χρονικό ίσως διάστημα. Έλα ρε. Μάλιστα. Το ρίξιμο, φίλες και φίλοι, δεν έχει χρόνο.
έχει βγει ο ανόητος, είναι ο αριθμός 0. Ο αριθμός 0 εδώ συμβολίζει ότι δεν υπάρχει χρονική στιγμή, είναι άχρονο. Ο ανόητος βεβαίως σημαίνει και το άλλο, σημαίνει και κάθε χρόνος, κάθε χρονιά, στην ουσία ξεκινάμε, είναι σαν να ξεκινάμε από το 0. Βεβαίως έχουμε την αριθμολογία, έχουμε την αστρολογία, που έχουμε και τα ταρό, τα οποία μας βοηθάνε να χρωματίσουμε αυτή τη χρονιά που είναι να περάσουμε, να μας δώσει κάποια στοιχεία. Το 0 όμως τι σημαίνει? Το 0 σημαίνει ότι κάθε χρονιά στην ουσία ξεκινάμε από την αρχή, από το 0, και χρειάζεται να πάρουμε ρίσκα και να ζήσουμε. Και στην ουσία τι σου λέει? Είμαστε μόνοι μας. Ναι. Μπορεί να είσαι μια. Τι εννοώ μόνοι μας? Εννοώ, μπορεί να είσαι σε μια σχέση, μπορεί να έχεις οικογένεια, μπορεί να έχεις φίλους, φίλες, αυτά. Στην ουσία όμως σου λέει ότι υπάρχουν στιγμές αποφάσεων που θα τις πάρουμε μόνοι μας, μόνες μας. Και ο ανόητος είναι: δεν έχω φόβο να ξεκινήσω. Δες οπωσδήποτε, αν δεν το έχεις δει, το βιντεάκι, την ανάλυση μου για το 2024 με το αρχικό γράμμα ονόματος, οπωσδήποτε, ή επίσης και να δεις, για να πάρεις μια πολύ καλύτερη ιδέα και γεύση, και με τα ζώδια το οποίο έχω κάνει για το κάθε ζώδιο, πάλι για το 2024, με μια μοναδική μέθοδος. Είναι μια μοναδική μέθοδος που συνδυάζω αριθμολογία, αστρολογία, ταρό, λεξαριθμούς, και μου δίνει συγκεκριμένες κάρτες να επιλέξω για κάθε ζώδιο. Τα λέμε.